Καλημέρα σας από τον τρελό κόσμο. Μια επιβεβαίωση του πόσο τρελός κόσμος, σε πόσο τρελό κόσμο ζούμε, είναι απίστευτο αλλά ευρωπαϊκό. Τη στιγμή που η Τρόικα φέρεται να επιμένει στους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ψηφίζει νόμους για την προστασία της ιδιοκτησίας. Αυτή τη βδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε οδηγία η οποία προβλέπει καλύτερη προστασία από τους κινδύνους που ενέχουν τα στεγαστικά δάνεια, οι διακυμάνσεις των επιτοκίων ή ακόμα η προσωρινή αδυναμία των οφειλετών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Ο Ισπανός εισηγητής του Ευρωκοινοβουλίου για το ζήτημα αυτό, Αντολίν Σάντσες Πρεσέδο, κάνει λόγο για καινοτόμα απόφαση που θα βοηθήσει ουσιαστικά στους δανειολήπτες. Πάνω σε αυτό θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον Λάμπρο, τον Παναγιώτο από τη Βουλή, να μας πει για τα θέματα αυτά. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται ρύθμιση για τη στεγαστική πίστη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Λέει ο σοσιαλδημοκράτης πολιτικός, στόχος μας είναι να γίνει πιο δύσκολος ο ανεύθυνος δανεισμός, να βελτιωθεί ο επαγγελματισμός του κλάδου και να προστατευθεί ο καταναλωτής. Η στεγαστική πίστη φτάνει το 52% του ευρωπαϊκού ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και μπορεί να αποτελέσει ατμομηχανή για την ανάκαμψη της οικονομίας. Την είδηση την έχω ξεσηκώσει τώρα μόλις από την Deutsche Welle και τη διαβάζω για πρώτη φορά, είδα τον τίτλο μόνο. Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ισπανία, συνέβη πάντως το ακριβώς αντίθετο. Η καθίζηση της στεγαστικής πίστης και η φούσκα των ακινήτων ήταν τα βασικά αίτια της κρίσης. Τι διδάχθηκαν από όλα αυτά οι Ευρωπαίοι πολιτικοί? Εδώ δεν διδάχθηκαν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί από αυτά που συνέβησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν κατέρευσε η Enron και έμειναν τόσοι άνθρωποι χωρίς σπίτια. Ψηφίζουμε την οδηγία, λέει ο Αντολίν Σάντσες Πρεσέδο, γιατί η πρώτη βασική αλλαγή είναι ότι οι πάροχοι στεγαστικής πίστης της εντάσσονται στο πιο αυστηρό καθεστώς αδειοδότηση και επιτήρησης. Δεν προβλέπεται πάντως αναδρομική ισχύς και τα τελευταία στοιχεία από την Ισπανία δείχνουν ότι οι πληστηριασμοί κάνουν θράψη και σχεδόν κάθε 20 λεπτά ένας ιδιοκτήτης χάνει το σπίτι του. Γι' αυτό επισημαίνει ο Αντολίν Σάντσες Πρεσέδο, όταν καείς στο χυλό φυσάς και το γιαούρτι. Τώρα βρήκε ο Ισπανός τώρα να το σκεφτεί αυτό. Η νέα οδηγία προβλέπει μεγαλύτερη ευελιξία σε περίπτωση χρεοκοπίας του δανειολήπτη, ώστε ο πληστηριασμός να μην γίνεται η εύκολη λύση. Για παράδειγμα, δίνει τη δυνατότητα στον δανειολήπτη να πουλήσει εκείνος το ακίνητο στην καλύτερη τιμή που μπορεί να βρει στην αγορά. Τώρα, αυτό που μας είπε βέβαια, αφήστε το, γιατί η αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα είναι... όχι στο υπόγειο, όχι, έχει πάει, κοντεύει να φτάσει στο κέντρο της γης. Όλα αυτά ισχύουν για μελλοντικά στεγαστικά δάνεια. Τι γίνεται όμως με τους ιδιοκτήτες που έχουν ήδη πάρει δάνεια, τα οποία δεν μπορούν να αποπληρώσουν? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, λέει ο συντάκτης. Η νέα οδηγία δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ, οπότε εφαρμόζεται στα μελλοντικά συμβόλαια μόνο. Από την άλλη όμως, το πνεύμα της οδηγίας δεν μπορεί παρά να επηρεάσει και το νομικό καθεστώς για την παροχή στεγαστικών δανείων σε όλες τις περιπτώσεις, υποστηρίζει ο Ευρωβουλευτής από την Ισπανία. Να δούμε τώρα, έχουμε τον Λάμπρο Παναγιώτο από τη Βουλή. Λάμπρο, εδώ πέρα έχει αρχίσει καθόλου κουβέντα για αυτό το νομοσχέδιο? Εχθές το κατέθεσε. Να το πάρουν οι βουλευτές στα χέρια τους, για τον εννέο φορά κίνητο, ναι. Ναι. Να το πάρουν στα χέρια τους, να το δουν καλά, να ανοίξουν τα στραβά τους, με επιτραπεί η έκφραση. Ναι. Γιατί μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, ένα θέμα που έχει αγγίξει όλη την ελληνική κοινωνία. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Πάντως, προς το παρόν, κατάφερε το Υπουργείο Οικονομικών να κάνει ωραίο αμπαλάζ στη συσκευασία του βιβλίου. Καθώς πολλοί είναι οι βουλευτές που άρχισαν από τώρα να λένε ότι ναι, έχει αλλάξει πολλά πράγματα, κρατά μια επιφύλαξη, αλλά σε γενικές γραμμές είναι πάρα πολύ καλύτερα από το πρώτο. Δηλαδή προσπαθούν κάποιοι από τώρα να δικαιολογήσουν την ψήφο του, τον ψόφο του δηλαδή. Οι παρατηρήσεις που έχουν γίνει βέβαια λένε ότι όχι, δεν είναι καλύτερο από το προηγούμενο, αλλά είναι μια τόσο πολύ πρόχειρη δουλειά
που θα χρειαστεί να γίνει πολύ σύντομα ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Εν πάση περιπτώσει, μας έχουν συνηθίσει σε αυτές τις προχειρότητες. Η κυβέρνηση αυτή δεν κάνει ορνηθοσκαλίσματα. Δουλεύει μακροπρόθεσμα, σε βάθος χρόνου, θα έλεγα εγώ. Αν υπολογίσουμε πόσα φορολογικά νομοσχέδια έχουμε μέσα στα τελευταία 2-3 χρόνια, δεν μπορώ να τα υπολογίσω, ούτε θυμάμαι πόσα είναι. Ό,τι προλαβαίνουν το περνάνε. Εδώ έχουν ξεθάψει κάτι συμφωνίες με κάτι κράτη από πριν 10 χρόνια που καταδεί. Έχει και ειδικές παραγράφους δηλαδή. Έχει και ειδικές. Απίστευτα. Έχει και όλα έχουν. Θα το δούμε αργά, θα αρχίσουμε να το μελετήσουμε. Είναι 120 σελίδες περίπου. Θα μπει στην Επιτροπή. Ναι, ναι. Είναι σε στυλ πολυνομοσχεδίου. Θα μπει στην Επιτροπή. Και εκεί πάντως εγώ βλέπω ότι όπως είναι τώρα, μάλλον θα το καταφέρω να το περάσουν. Μια χαρά θα το περάσουν. Αν δηλαδή κλείστηκε η Τρόικα τα μάτια και πει ότι πάμε στο εξάμεινο για τους πληστηριασμούς και ότι πάμε στα 140 με 150.000 ευρώ, δηλαδή κάτω από εκεί δεν γίνονται πληστηριασμοί, αλλά από εκεί και πάνω, θα παίρνουν τη μιζούρα και θα λένε πόσα έχεις εσύ, 50, 60, 70. Έτσι θα κάνουν. Το θέμα της κατοικίας άνοιξε στην Ελλάδα και το άνοιξε ο Σκορδάς. Τελείωσε. Από τότε που βάλαν το λαγό της κυβέρνησης, νομοτροπία έκφραση, να ανοίξει το θέμα. Γιατί το στην Τρόικα δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Ας δουν το εφιαλτικό σενάριο που τους περιέγραψε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μακάρι να διαψευστούν οι αριστεροί. Μακάρι. Γιατί εδώ βλέπω και μια αντίφαση εγώ στην ιστορία. Πριν από λίγο ακούσαμε στη Βουλή ότι δεν έχουν μειωθεί τα κονδύλια για τα νησιά μας και για την ακτοπλοεία μας. Αλλά σε ερώτηση που έκανε ο Ηλίας Παναγιώτας Χρύσου Αυγής, ο Βαρουτσιός παραδέχτηκε ότι έχει μεγάλο πρόβλημα η ανάφη αυτή την περίοδο. Καθώς λέει ψάχνουμε τα κονδύλια. Γιατί στις άγονες γραμμές κανένας δεν ενδιαφέρεται να βάλει τα πλοία του. Άρα λοιπόν, ή δεν έχουν μειωθεί τα κονδύλια, άρα όλα είναι καλά, ή έχουν μειωθεί τα κονδύλια, άρα λοιπόν δεν ψάχνουν κονδύλια. Εδώ είναι η αντίφαση. Έχει αρχίσει στη Βουλή η συζήτηση, γιατί εδώ στο βίντεο βλέπουμε ότι έχει από Επιτροπή της Βουλής. Τελείως. Εντάξει, Παρασκευή, να πρέπει να φύγουνε. Να πάνε στις επαρχίες. Να πάνε, ναι. Είχαμε 2-3 ερωτησούλες, 6-7 αναβλήθηκαν, είναι μία-πέντε είναι αναλογία, όπως είναι το δημόσιο. 5 φεύγουν, 1 προσλαμβάνουν. Και είχαμε και μια θετική είδηση, να πούμε, θετική, δεν ξέρω, να αξιολογήσει ο κόσμος βέβαια, θετική, τώρα μέσα εδώ το μαύρο χαμό, ότι 200 δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν πετύχει το 2009 στο ΑΣΕΠ, δικαστικοί υπάλληλοι, λέω, θα προσληφθούν. Καθώς η υπόθεσή τους έχει πάρει φεκ, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σε ερώτηση που το έκανε η βουλευτήνα των Ανεξάρτητων Ελληνών, κυρία Χρυσούλα Μαρία Γιαταγάνα. Και λέει, αφήνοντας όμως έξω 35, ήταν συνολικά είχαν πετύχει 235, αλλά λέει, βρέθηκαν και τα κονδύλια, πήρε η υπόθεσή τους φεκ, δικαστικούς υπαλλήλους, αλλά οι 35 θα μείνουν απ' έξω, ας μας ξανακάνουν, λέει, η δικαστική ερώτημα και με τους 35 και θα δούμε τι θα γίνει με αυτούς. Και 758 αστυνομικοί, δημοτικοί αστυνομικοί θα πάνε σε φυλακές για εξωτερική φύλαξη, είπε ο Μητσοτάκης. Εξωτερική φύλαξη. Φυλακών, ναι, έχουν λέει την εκπαίδευση, άρα λοιπόν μπορούν στο πλαίσιο της κινητικότητας, μια κινητικότητα λέει η οποία έχει απαξιωθεί και την έχουν συμψηφίσει με τις απολύσεις. Δεν είναι έτσι, λέει. Η κινητικότητα θα μας λύσει κάπως τα χέρια, δεν είναι απολύσεις. Και το βλέπουμε αυτό, λέει ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, που με τους 758 υπαλλήλους που θα πάνε στα σοφρονιστικά καταστήματα για εξωτερική φυλακή. Σε όλη την Ελλάδα. Ναι, ανά τη χώρα, όπου υπάρχουν φυλακές. Μάλιστα. Λέει ότι υπάρχουν, καθώς το σκεπτικό του Υπουργείου και του Υπουργού είναι ότι έχουν την εκπαίδευση. Βέβαια θα πάει ο άλλος τώρα με πόσα έχει, 2-3 πτυχία. Θα πάει να φυλάξει τους ξένους των φυλακών. Τον εξωτερικό χώρο κιόλας. Ναι, τον εξωτερικό. Τα σχολεία, για τα σχολεία κουβέντα, αφύλαχτα τα σχολεία. Σχολεία όχι, τα σχολεία φυλάσσονται από μόνα τους. Η παιδεία ξέρει και φυλάσσεται. Καταρχάς όπου κλείνει ένα σχολείο, ανοίγει μια φυλακή. Αφού γι' αυτό τώρα επανδρούν τις φυλακές, γιατί αφού κλείνει τα σχολεία, τουλάχιστον να φυλάξει φυλακές και όταν ξανανοίγει τα σχολεία, μετά. Μετά βλέπουμε. Αυτό είναι το ιστορικό. Έγιναν τρεις ερωτήσεις, όπως είπα, και μάλιστα έχουμε και το Παναγιώταρο, έκανε και ένα δώρο σήμερα, ο Λίσμα Παναγιώτης της Αυγής, στον Νταβούτογλου. Μίλησε για τον, είπε στον Βαρβιτσιώτη, στον Υπουργό Υπουργικής Αυτιλίας, του λέει, έχετε παρατήσει τα νησάκια μας, που είναι χιλιάδες ανά τη χώρα, στο Αιγαίο, Ιόνιο, Κυκλάδες κλπ.
αλλά και έχετε παρατηρήσει και την πλευρά της, των κατεχομένων στα μικρεσιατικά παράλια. Θα έχουμε άλλα πράγματα. Το να ακούσουν τα Βούτογλου, θα έχουμε άλλα, θα μας φύγει σήμερα, θα γυρίσει πίσω τα Βούτογλου. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι ο Βενιζέλος θα τον προσέξει ιδιαίτερα. Δεν παρευρέθηκε και δουλειά ο Στουρνάρας να πει στον Μανώλη Κόνσολα, γιατί των Δωδεκανήσων, έχει ανησυχίες ο βουλευτής των Δωδεκανήσων, για το θέμα της αποζημίωσης στη Ρόδο και στην Ψέρυμο που έκανε τώρα αυτές τις καταστροφές. Σήμερα δεν έπρεπε να απουσιάσει ο Υπουργός, ή αν δεν μπορούσε, έχει 15 υφυπουργούς, έχει 48 παρατρεχάμενους. Ας ερχόταν να απαντήσει γιατί ο κόσμος εκεί καταστράφηκε, όπως είπε ο Κόνσολας. Αλλά παράλληλα όμως με αυτό, αγαπητέ κύριε Πιτινάκη, καλέ συνάδελφε, θα έπρεπε να απαντήσει και στο θέμα του μειωμένου συντελεστή στο... Το οποίο το ξεχάσανε αυτό. Το ξεχάσανε. Ναι, έδωσε, άσε που το ξεφτύλισε η Λιμπερασιόν το Στουρνάρα, που του είπε ότι ψεύδε σας στόλος κύριε Υπουργέ, γιατί σε εμάς είπατε ότι θα μειωθεί ο συντελεστής στο φόρο στα νησιά, έτσι δεν είναι, στο φόρο θα είναι μειωμένο συντελεστής. Θα μειωθεί, θα καταργηθεί λέει, οπότε είχε υπολογίσει κιόλας πόσα έσοδα θα έχουμε. Έτσι ακούνε εδώ οι νησιώτες μας και άρχισαν να ουρλιάζουν οι άνθρωποι. Σου λέει μας καταστρέψει τελείως, πάει ο τουρισμός μας, παλέψαμε για το 13% στο ΦΠΑ και τώρα εσείς θα κάνετε άλλα. Και το καταπίνει ο Στουρνάρας και λέει δεν είναι έτσι, παρερμηνεύτηκα. Και βγαίνει η Λιμπερασιόν και του λέει είσαι ψεύτης. Μας τα είπες. Στείλαμε λέει δύο φορές τη μετάφραση και από το γραφείο σας δεν μας διέψευσαν. Και τώρα τι έχουμε εδώ. Τώρα να δούμε. Γι' αυτό δεν είδε σήμερα να απαντήσει στον κόνσολα. Θα έχουμε και θέμα και τι λέει εντάξει. Για νησάκια λέει που είναι κάτω από 3.000 κατοίκους, άρες μάρες κουκουνάρες. Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Ο Στουρνάρας είναι μια περίπτωση δηλαδή που θα μείνει στην ιστορία. Δεν νομίζω ότι έχουμε γνωρίσει τέτοιο πράγμα, τέτοιον είχαμε, υπουργό. Είχαμε. Ο άλλος έπαιζε και κιθάρα, ο Λογοσκούφης. Έπαιζε κιθάρα και... Ο Λογοσκούφης θα μείνει στην ιστορία για εκείνα... Έπαιζε κάτι άλλο ο Λογοσκούφης. Έπαιζε και τένις. Μην τρελαθούμε. Καλά. Γιατί έκαναν πλακίτσα με τις αμυντικές δαπάνες. Η μισή τις έβαζαν στον προϋπολογισμό, η άλλη μισή τους καρφώνανε, η μισή μαρτύρεγαν στην Ευρώπη και η άλλη μισή κορόιδευαν. Άλλαζαν οι ρόλοι, έβγαινε το Πασόκ, κατηγορούσε την Δημοκρατία για ψευδή στοιχεία και αυτά πληρώνουμε σήμερα. Και αυτοί κολακεύουν, να μην πω ότι κολακεύουν τα όργανά τους, τα κιθάρες κτλ. Και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή υποφέρει και κλαίει μαύρο δάκρυ. Ενώ αυτοί συνεχίζουν να παίζουν τέννις. Όχι, είχαμε κι άλλον, το ξεχάσαμε τον Λογοσκούφη. Ο Λογοσκούφης, το θυμάμαι με τα ομόλογα, που σώθηκαν τα ταμεία μας με τα ομόλογα. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Είναι ιστορική. Όχι, εννοώ ότι ο Λογοσκούφης... Που βάλαγε εκεί στη Wall Street, που στο διάλογο ήταν και βάλαγε τα καμπανά και τα κουδούνια, και τώρα μας βαράνε κουδούνια Ευρωπαίοι ότι μπήκαμε στην Ευρώπη. Πώς μπήκαμε στην Ευρώπη. Όταν η Φράου Μέρκελ ακόμη και σήμερα λέει ότι κακώς μπήκαμε. Ποτέ να μην είχαμε σώσει να μπούμε στην καθόλου τρόπο. Θα μπαίναμε ίσως τώρα. Αλλά θα είχαμε σωθεί τουλάχιστον. Δεν θα πληρώναμε 50 σεντ το Μαϊντανό, όπως λέει ο Γεροντάκος, δεν τον άκουγε κανένας, από 50 δραχμές τον πήγα 50 σεντ και χάθηκε η μπάλα. Μέχρι να καταλάβω ο Έλληνας τι γίνεται, του πήρα και τα σόβρακα. Είχαμε τέτοια βλαστάρια. Το Υπουργείο Οικονομικών, ο άλλος μας πήρε μέχρι και τις τανικίδες με το λάδι, ο Λαδέμπορας, ο Παπαθανασίου. Έκανε για υπουργός, έκανε καλώς. Άσε για τον Παπαθανασίου γράφει σήμερα και η ζούγκλα. Αυτή τη χώρα πέρασαν αστέρια. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Εδώ βγαίνει και παίρνεται ο... Αλλά στις δηλώσεις... Έχει πάρει τα περισσότερα χρυσά μετάλλια. Χρυσά μετάλλια έχει πάρει στην ανεργία. Την έχει πάρει 30%. Αυτό το επίτευγμα δεν μπορεί να το κάνει κανένας στην ελληνική κοινωνία. Κανένας που έκανε ο Βρούτσης. Κοντεύει να φτάσει 30% ανεργία. Τι καλύτερο να κάνει άλλο να κάνει. Έχει τη μισή Ελλάδα τεμπέλιδες. Μειώνει και την εργοδοτική εισφορά. Ο άνθρωπος κάνει ό,τι πολύ για τους εργοδότες. Ακούσατε τι είπε τώρα, τι πρόταση έκανε. Να παίρνουν λέει νέους, δηλαδή οι 40 θα πεθάνουνε. Ακριβώς. Ο 45άρης, όπου έχει ας πούμε, δεν έχει κανένα μέλλον, γιατί ποιος θα προσλάβει το 45άρη όταν μπορεί να πάρει τον 25άρη και τον 20άρη με 450 πόσο είναι ευρώ. Αλλά τις διατάξεις όμως και τις ρυθμισούλες, μια χαρά τις φέρουν και καλά διατυπωμένες. Χθες οι αντιπολιτεύσεις βγήκαν στα κάγκελα για μια διάταξη που φέρανε. Αλλά τίποτα, κουβέντα, φωνή βόντος, σβήνουν κάποια προστηματάκια, φτάνει εγώ δηλαδή να σβήσουν ένα πρόστιμο σε μια εταιρεία, φτάνει να πει ότι η εταιρεία εγώ δεν είχα σκοπό ούτε να φοροδιαφύγω ούτε να φοροκλέψω. Όλοι έχουν καλές προθέσεις. Όλοι. Λάμπρε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσουν, να πούμε, ναι. Να καλά ο κόσμος,
Άγιο, καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, επίσης. Εντάξει. Αυτοί είναι ικανοί εδώ να περάσουν Κυριακή, το είχα πει εγώ για την προηγούμενη Κυριακή, ότι θα φέρει το... Δηλαδή, αμέσως μετά τον προπολογισμό, αλλά κάθισαν δύο-τρεις μέρες γιατί το μαγείρευαν. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Φαντάζομαι στις εκπομπές σου τι ετοιμάζεσαι να μας φτιάξεις. Τι να φτιάξω, πώς να πω, μάλιστα τη γλώσσα μου, μάλιστα τη γλώσσα μου. Μπάτσι, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά, σε ευχαριστώ. Όπως μας είπε, ακούσαμε και στις ειδήσεις, μας το είπε και ο Λάβρος Παναγιώτου, έχει αρχίσει η συνάντηση Νταβούτογλου στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών. Θα συζητήσουν πάρα πολλά θέματα, πιστεύω, και θα μάθουμε τι ακριβώς συζητήσανε. Όχι, θα μας πούνε αυτά που θέλουν να μάθουμε από αυτά που συζητήσανε στην κοινή συνέντευξη που θα δώσουν στις 12.30 το μεσημέρι. Οι εξελίξεις θα τις παρακολουθήσετε σε επόμενες εκπομπές. Εδώ, ψάχνοντας το διαδίκτυο και σταμάτησα, γιατί μου έκανε εξαιρετική εντύπωση, σε ένα θρακιώτικο ιστότοπο που επισημαίνει ότι ο Ερντογάν έχει δίκιο. Η Κωνσταντινούπολη ανήκει στη Θράκη. Μόνο που ο Ερντογάν δεν ξέρει ιστορία, γιατί η Τουρκία τι σχέση έχει με τη Θράκη. Υποστηρίζει λοιπόν, όπως γράφει και η Λιβανέζα ιστορικός, τουρκική κουλτούρα έχει πάντοτε πρόβλημα με την κουλτούρα των εδαφών που έχει κλέψει από άλλους λαούς. Έντονες αντιδράσεις στους Θράκες έχει προκαλέσει ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, με τις δηλώσεις τις οποίες τελείωσε με την ελληνικότητα της Θράκης, την οποία συμπεριλαμβάνει πλέον σε ένα γενικό μόρφωμα και μια άτυπη χώρα που την ονομάζει Θράκη, που φτάνει από την Κωνσταντινούπολη ως τη Θεσσαλονίκη, και έθεσε ευθέω ζήτημα της ενελληνικότητας της Θεσσαλονίκης, ενώ θέτει ζήτημα τουρκοποίησης σχεδόν όλων των Νότιων Βαλκανίων. Δημοσιεύει μια επιστολή ενός θρακιώτη αναγνώστη στο σελίδα που απευθύνεται στον Ταχύμ Ερντογάν και λέει η επιστολή του λοιπόν: «Κύριε Ερντογάν, σας στέλνω χάρτες της αρχαίας Θράκης για να δείτε τα όρια της και της Ανατολικής που καταπατάτε μέχρι σήμερα με τις αρχαίες ελληνικές πόλεις και ονομασίες. Ίσως σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις γεωγραφικές σας γνώσεις. Θα ήθελα όμως να σας βοηθήσω να βελτιώσετε και τις ιστορικές σας γνώσεις για να μην εκτίθεστε ως ανιστόρητος». Τώρα του έκανε τιμούρι κρέας, αλλά τέλος πάντων. «Στη Θράκη κατοικούσαν επί χιλιετίες θρακικά φύλλα που αναγράφονται πάνω στο χάρτη και είχαν δημιουργήσει με τους Έλληνες του Νότου και της Μικράς Ασίας πόλεις και κέντρα πολιτισμού που επίσης αναγράφονται με κόκκινους χάρτες: Βυζάντιο, Ουσκουδάμα, Βυσάνθη, Ένος κλπ. Στην ιστοσελίδα της Θρακικής θα βρείτε όλους τους χάρτες της Θράκης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και την ιστορία της περιληπτικά. Δεν έχετε χρόνο, υποθέτω, να διαβάσετε λεπτομερώς τους τόμους ιστορίας. Εκεί θα βρείτε τους τουρκογενείς μουσουλμάνους της Δυτικής Θράκης που φέρατε από τα βάθη της Ασίας και είναι 54.000, όχι 150.000 που είπατε πρόσφατα. Προσπάθησα να βρω χάρτες της αρχαίας Τουρκίας, αλλά δεν βρήκα κάποιον, ούτε και κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Διάβασα όμως ότι δεν υπάρχει τουρκικό έθνος κατά Τούρκο καθηγητή και ότι η Τουρκία διέπραξε γενοκτονίες». Αυτό το θέμα με τις γενοκτονίες τώρα δημιουργεί άλλη ιστορία. Να σας πω, κύριε Ερντογάν, ο ιός γηγενών Θρακών από τον Εύαδρο Μαλγάρων και τον Αριμάνη της Βεργούλης, που τους εκτουπίσατε και τους δολοφονήσατε και αρπάξατε το βιός τους, εμπεδώστε το. Είστε καταπατητές της Θράκης και γενοκτόνοι, κύριε Ερντογάν, τίποτε άλλο. Νομίζω ότι υπογράφει, το όνομα του είναι ο κύριος Τσερκέζης Αναστάσιος, και νομίζω ότι πολύ καλά έκανε και τα είπε στον κύριο Ερντογάν. Βέβαια, δεν νομίζω ότι θα το διαβάσουμε πουθενά σε κάποιο από τις εφημερίδες των Βαρώνων. Είναι ο πόνος της Θράκης, μεταφέρεται μόνο από κάποιους ανθρώπους και ξέρουμε και πολύ καλά το τι κάνει εκεί πέρα το περίφημο προξενείο της Κομωτινής και
πόσοι πάνε και από τους βουλευτές, ακόμα και τους, όλοι οι Έλληνες είναι βουλευτές στο Κοινοβούλιο, αλλά μερικοί θέλουν να θεωρούν ότι έχουν διπλή υπόσταση και πηγαίνουν και δημιουργούν. Ο Ερντογάν πάντα μας χαιρετάει και με το σύμβολο της νίκης. Η σειρά του έρχεται, γιατί από πίσω έρχεται ο Νταβούτογλου. Αλλά τέλος πάντων. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Για να φτιάξει λίγο το κέφι μας και να συνεχίσουμε μετά. Όλοι χρειαζόμαστε την αγάπη. Το τραγούδι είναι παλιό, των Beatles. Η εκτέλεση είναι καταπληκτική, νομίζω, τόσα πολλά αστέρια. Μπορούμε και διακρίνουμε τον Paul McCartney, βέβαια, τον Joe Cocker, τον Eric Clapton, τον Rod Stewart. Και ας με συγχωρήσουν όσους δεν πρόλαβα να διακρίνω. Θα πάμε τώρα, άργησα, αλλά δεν την ξέχασα. Την καλημέρα που μου στέλνει κάθε μέρα ο Γιάννης Κυριακόπουλος, ο πολύ αγαπητός Κυρ, και θα την βάλουμε, είναι πολύ χριστουγεννιάτικη. Η κυβέρνηση θα φύγει νύχτα, λέει ο ένας συμπολίτης μας τον άλλον, οπότε ο άλλος του θύμισε και το
το τραγούδι του Χριστουγεννιάτικου, «Άγια νύχτα σε προσμένουν με χαρά οι χριστιανοί». Τέλος πάντων, πάντα καυστικός και πάντα επίκαιρος ο Γιάννης Κυριακόπουλος. Μπορούμε πια να κάνω και μια διαφήμιση στο φίλο που με θυμάται καθημερινά, ότι ένα καλό δώρο είναι το ημερολόγιο με τα σκίτσα του, το οποίο μπορούμε να το βρούμε στα καλά μεγάλα βιβλιοπωλεία. Θα πάμε τώρα στη Μόσχα, όπου στην Ομοσπονδιακή Συνέλευση απίφθινε το ετήσιο διάγγελμά του προς το ρωσικό λαό ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. Στην καθιερωμένη ετήσια ομιλία του προς τους Ρώσους πολίτες, προς την Ομοσπονδιακή Συνέλευση, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν διάβασε το διάγγελμά του στην αίθουσα Άγιος Γεώργιος χτες ακριβώς στις 12 ώρα Μόσχας. Συνολικά 1.100 άτομα παρακολούθησαν την τελετή. Η λίστα των προσκεκλημένων περιλάμβανε μέλη και των δύο σωμάτων του Κοινοβουλίου, δηλαδή το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και την Κρατική Δούμα, ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, επικεφαλής δικαστές του Συνταγματικού και του Ανώτατου και του Διαιτητικού Δικαστηρίου, περιφερειακούς κυβερνήτες, ομιλητές από τα περιφερειακά νομοθετικά σώματα, τους ηγέτες των τεσσάρων παραδοσιακών θρησκείων της Ρωσίας, καθώς επίσης και ακτιβιστές, επικεφαλής περιφερειακών επιμελητηρίων και διαπιστευμένους δημοσιογράφους των μεγαλύτερων μέσων ρωσικών μέσων ενημέρωσης. Σε μια σπάνια στιγμή αυτοκριτικής, ο Ρώσος πρόεδρος παραδέχτηκε για πρώτη φορά ότι τα περισσότερα προβλήματα της ρωσικής οικονομίας δημιουργήθηκαν από εσωτερικούς και όχι εξωτερικούς παράγοντες. «Βιώνουμε μια οικονομική ύφεση και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Οι κύριοι λόγοι της οικονομικής επιβράδυνσης στην ανάπτυξη δεν είναι εξωτερικοί, αλλά εσωτερικοί», είπε, αναφέροντας ως κύριο παράγοντα της οικονομικής κρίσης τη χαμηλή παραγωγικότητα. Η Ρωσία υπολείπεται των ανεπτυγμένων χωρών κατά 2 ή 3 φορές σε σημαντικούς δείκτες όπως η παραγωγικότητα, αν και βρίσκεται ανάμεσα στις 5 πρώτες οικονομίες του κόσμου. «Για τον λόγο αυτό πρέπει να ενεργοποιήσουμε νέους παράγοντες ανάπτυξης», είπε ο πρόεδρος Πούτιν στο ετήσιο εφόλησης διάγγελμά του στο ρωσικό λαό. «Αυτή η ανάπτυξη θα μας φάει όλους». Αυτό το λέω. Η Ρωσία βιώνει ιστορικά χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης, καθώς και η επενδυτική δραστηριότητα μειώνεται και η ζήτηση για τις εξαγωγές της χώρας είναι αδύναμη. Αυτό το έτος η ρωσική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί μόλις κατά 1,4% σε σύγκριση με την αρχική εκτίμηση για ανάπτυξη 3,6%. Όταν η Ρωσία πέφτει έξω στις προβλέψεις, καταλαβαίνετε τι θα πάθουμε εμείς με τις δικές μας προβλέψεις. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε, η Ρωσία είναι ένας βιομηχανικός κολοσσός. Στο διάγγελμά του, ο πρόεδρος Πούτιν είπε ότι η Ρωσία δεν διεκδικεί τον τίτλο της παγκόσμιας υπερδύναμης και δήλωσε ότι η Μόσχα έχει προσκαλέσει επανειλημμένα την Ουκρανία στην Τελωνιακή Ένωση, την οποία έχουν ενταχθεί προς το παρόν εκτός από τη Ρωσία, η Λευκορωσία και το Καζακστάν, αλλά δεν επιβάλλει κάτι σε οποιονδήποτε. «Δεν επιβολευόμαστε τα συμφέροντα κάποιου άλλου», είπε, «ούτε επιβάλλουμε την προστασία μας, δεν κάνουμε μαθήματα ζωής σε κάποιον, δεν θα επιδιώξουμε όμως να είμαστε ηγέτες υπερασπιζόμενοι το διεθνές δίκαιο, κατακτώντας το σεβασμό και την εθνική ανεξαρτησία, αυτοτέλεια και αυτάρκεια των λαών», είπε επίσης ο πρόεδρος Πούτιν. Κατήγγειλε το γεγονός ότι σε πολλές χώρες πραγματοποιείται μια αναθεώρηση των ηθικών κανόνων. Απαιτείται από την κοινωνία, όσο περίεργο και αν φαίνεται αυτό, να βάλει στο ίδιο επίπεδο το καλό και το κακό. Η Ρωσία έχει στον τομέα αυτό μια συντηρητική άποψη, αλλά ο συντηρητισμός έχει ως στόχο να εμποδίσει μια κίνηση προς τα πίσω και προς τα κάτω. Μια κάθετη κίνηση, όπως είπε χαρακτηριστικά, στο χάος του Ερεύους, είπε επικαλούμενος τον ορθόδοξο φιλόσοφο Νικολάη Μπερδιάεφ, που εξορίστηκε από τη Ρωσία μετά την Επανάσταση του 1917. Η Ρωσία παίρνει ένα ρόλο, έχει πάρει ένα ρόλο και ως ειρηνοποιός, επισήμανε επίσης ο Πούτιν τις προσπάθειες που έκανε για να αποτρέψει ξένη επέμβαση στη Συρία, στρατιωτική επέμβαση άμεσο, ένα πόλεμο με τη Συρία, και επισήμανε επίσης τις διπλωματικές προσπάθειες για
επίλυση του προβλήματος της Δύσης με το Ιράν. Το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του, βέβαια, που παρακολούθησε και ο πρόεδρος Μετβέντεφ με την πρόεδρο της Βουλής, είναι, βλέπουμε, και τον Πατριάρχη και όλους τους επίσημους, για το θέμα του Ιράν, και είπε επίσης ότι οι Δυτικοί θέλουν την Ουκρανία για να αποκτήσουν άλλη μία βάση πυράβλων εναντίον της Ρωσίας. Και μια και αναφερόμαστε στην Ουκρανία, συνεχίζεται η επανάσταση, σε εισαγωγικά, αυτή η χρωματιστή επανάσταση, και ο Ουκρανός πρόεδρος Βίκτορ Γιανουκόβιτς είπε ότι θα κάνουμε και τις επαφές που απαιτούνται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στάση του να μην υπογράψει συμφωνία σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν το σοκ για σημαντικό τμήμα της κοινής γνώμης στη χώρα του, στο οποίο έχει κολλήσει το μικρόβιο της ιδέας της Ένωσης με την Ευρώπη. Η Ουκρανική αντιπολίτευση, μάλιστα, κατάφερε να συγκεντρώσει χιλιάδες κόσμου σε συλλαλητήρια σε πολλές πόλεις της χώρας, και τα επεισόδια συνεχίζονται στο κέντρο του Κιέβου. Όσον αφορά τα συμφέροντα του Βίκτορ Γιανουκόβιτς, αυτά είναι συνολικά τρία. Και ενώ το πρώτο έχει απόλυτο στρατηγικό χαρακτήρα, η Ουκρανία θέλει να διατηρήσει το καθεστώς ουδέτερου κράτους και να συνεχίσει να ελίσσεται μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, εισπράττοντας ωφέλη και από τις δύο πλευρές, τα άλλα δύο είναι επί της ουσίας βραχυπρόθεσμα. Δηλαδή, είναι η ιδιαιτερότητα των σημερινών Ουκρανικών ελίτ να μην βλέπουν παρά τον ορίζοντα της επόμενης εκλογικής μάχης. Μια βασική αιτία, λοιπόν, είναι ότι ο Γιανουκόβιτς δεν θέλει να διακινδυνεύσει παραμονές των προεδρικών εκλογών του 2015, προχωρώντας σε μια αντιπαράθεση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Αν αυτό συμβεί, υποστηρίζει ο Διευθυντής του Ουκρανικού Ινστιτούτου Παγκόσμιων Στρατηγικών, ο Βαντίμ Καράσεφ, τότε ο Γιανουκόβιτς ρισκάρει όχι μόνο να δεχτεί την εχθρική στάση των ρωσικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία βέβαια και τώρα τον επικρίνουν για την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στις νοτιοανατολικές βιομηχανικές περιοχές της χώρας, αλλά κινδυνεύει να αντιμετωπίσει ένα ισχυρό και φιλικό προς τη Ρωσία αντίπαλο, με καλή χρηματοδότηση που θα έχει από τη Μόσχα ο αντίπαλός του. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πούτιν φωτογραφίζεται συνεχώς με τον Βίκτορ Μετβεντσούκ, πρώην επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου του Λεωνίντ Κούτσμαν, του Προέδρου του προηγούμενου. Η δεύτερη αιτία είναι η Γιούλια Τιμοτσέκο. Ως γνωστόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέδεσε την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης με την αποφυλάκηση της Τιμοτσέκο. Μάλιστα, οι Βρυξέλλες ήταν σύμφωνες με οποιαδήποτε μορφή απελευθέρωσης, είτε πρόκειτο για αμνηστία, είτε για προσωρινή θεραπεία στο εξωτερικό. Ωστόσο, οι βουλευτές του Κυβερνητικού Κόμματος των Περιφερειών απέρριψαν 6 νόμους με διάφορες επιλογές αποφυλάκησης της Τιμοτσέκο, ενώ στη συνέχεια τα ηγετικά στελέχη του κόμματος δήλωσαν ότι η πορτοκαλί πριγκίπισσα θα παραμείνει έγκλειστη. Την άρνηση του Γιανουκόβιτς να χαρίσει την ελευθερία στην Τιμοτσέκο δεν οφείλεται μόνο στην προσωπική του αντιπάθεια προς αυτήν ή στην άρνησή του να επιδείξει αδυναμία. Η Τιμοτσέκο είναι γι' αυτόν ο κύριος αντίπαλος για τις εκλογές του 2015. Χαρισματική και έντονη προσωπικότητα, φαντάζει ως προτιμότερη τόσο για το Ουκρανικό εκλογικό σώμα, αλλά και για το περιβάλλον το διεθνές, για τις ξένες δυνάμεις. Η ειρωνία και η τραγικότητα της κατάστασης για την Τιμοτσέκο βρίσκεται στο γεγονός ότι η παραμονή της στη φυλακή ευνοεί όχι μόνο τον Γιανουκόβιτς, αλλά και τους ηγέτες αντιπολίτευσης, οι οποίοι αισθάνονται έτσι πιο ήσυχοι, γιατί γνωρίζοντας την αγάπη της Τιμοτσέκο για την εξουσία, δεν αμφιβάλλουν πως όταν αποφυλακιστεί θα ξεκινήσει αμέσως τον αγώνα για την ηγεσία του πορτοκαλί στρατοπέδου για τον έλεγχο των χρηματικών ροών προς αυτό. Και τώρα πάμε στην αίθουσα σύνταξη. Έχουμε επικοινωνήσει με τον Μάριο Μπουμπή. Μάριε, θα μας πεις τι γίνεται έτσι γρήγορα στη Βόρεια Κορέα. Ναι, καλημέρα σας. Καλώς τον. Στην Βόρεια Κορέα εκτελέστηκε χθες, μετά από έκτακτο δικαστήριο, στρατοδικείο. Μετά από έκτακτο στρατοδικείο, το οποίο καταδίκασε
τον Γιάνγκ Σονγκ Τάεκ σε καταδική αθάνατο για προδοσία. Αυτός είναι ο θείος, να εξηγήσουμε, ο θείος και ο μέντορας του τωρινού ηγέτη, του νεαρού ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Κιμ Γιονγκούν, του γιου του αποθανόντα πλέον Κιμ Γιονγκίλ. Εκτελέστηκε λοιπόν χθες λίγη ώρα αφού καταδικάστηκε σε θάνατο από το έκτακτο στρατοδικείο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων του KCNA. Η Βόρεια Κορέα είχε ανακοινώσει το μεταξύ επισήμως από την προηγούμενη Δευτέρα την απομάκρυνσή του από τα καθηκοντά του, χρησιμοποιώντας ως αιτιολογικό ότι διέπραξε εγκληματικής ενέργειας και ότι ήταν επικεφαλής μιας αντεπαναστατικής πράξειας. Μέχρι τότε όμως ο θείος του Κιμ Γιονγκ Ουν θεωρείται ως ο δεύτερος στην ιεραρχία του καθεστώτος. Άρα μιλάμε για μια είδηση με τεράστιο αντίκτυπο που προξένησε πολύ μεγάλες αντιδράσεις και ανησυχία, η οποία εκφράστηκε κυρίως από την Σεούλ, δηλαδή από την Νότια από Κορέα. Την Νότια Κορέα. Και από την Ουάσιγκτον, όμως επίσης από τις ΗΠΑ, οι οποίες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις σε αυτή την άκρη του Ειρηνικού ωκεάνου. Και έχουμε και την ιστορία με την Κίνα, που γίνεται παράλληλα αυτή η φασαρία με τη μεθοριακή, ας πούμε, διένεξη με Νότια Κορέα, Ιαπωνία, ναι, για κρατάει τα περίφημα νησιά. Και έχουμε μια περίοδο έντασης πάλι σε εκείνη την περιοχή. Έχουμε και αμερικάνικα νέα για τον προϋπολογισμό, έτσι. Ναι, τα αμερικάνικα νέα για τον προϋπολογισμό είναι σχετικά ευχάριστα, καθώς πέρασε όχι, από την... Όχι για μας, όχι για μας, μας ενδιαφέρει μας τόσο για πολύ. Για μας, όχι λίγο ενδιαφέρον, είναι μικρό και μας επηρεάζουν ελάχιστα, έως καθόλου. Πέρασε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ο προϋπολογισμός για το 2014 και το 2015. Αυτή η φασαρία που κράτησε και είχε κρατήσει ένα μήνα σχεδόν, έτσι. Έχει κρατήσει λίγο πάνω από ένα μήνα. Αυτό που μπορεί να χαρακτηριστεί ως μικρή έκπληξη είναι ότι πέρασε με χαρακτηριστική άνεση, καθώς ψήφισαν από τους 232 Ρεπουμπλικανοί οι 62 υπέρ. Ναι. Και εδώ να θυμίσουμε ότι ακόμη και όταν είχε επέλθει η προσωρινή συμφωνία με το shutdown, ήταν αρκετές εκείνες οι φωνές που έλεγαν ότι δίνεται μία προσωρινή λύση για το αδιέξοδο και ότι τον Φλεβάρι του 2014 θα έχουμε πάλι τα ίδια. Το shutdown, να θυμίσουμε ότι ήταν τότε που είχαν κλείσει οι δημόσιες υπηρεσίες, ναι, γιατί δεν περνούσε ο προϋπολογισμός και δεν μπορούσαν να πληρωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι Αμερικανοί. Όλες οι δευτερεύουσες υπηρεσίες του κράτους. Εκτός από τους, είχε πει, οι στρατιωτικοί θα πληρωθούν οπωσδήποτε. Ναι, όντως. Οπότε τώρα μένει το πόρισμα της Γερουσίας, όπου και εκεί αναμένεται τα πράγματα να είναι θετικά. Εφόσον πέρασε και ένα μεγάλο μέρος και των Ρεπουμπλικανών ψήφισαν, νομίζω ότι η Γερουσία θα το περάσει με μεγαλύτερη ευκολία. Ναι, λογικά ναι. Έχουμε κάτι άλλο από το διεθνές περιβάλλον. Ναι, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε λίγο την περίπτωση του πράκτορα του Λέβινσον. Α, αυτή η ιστορία, ναι. Τι έκπληξη. Ο Λέβινσον, λοιπόν, ο οποίος τα τελευταία 7 χρόνια σχεδόν αγνοείται, κατά κάποιο τρόπο θεωρείται πως κρατεί το όμηρος στο Ιράν, ήταν πρώην πράκτορας του FBI, όμως σύμφωνα με σημερινό τηλεγράφημα του Associated Press, υποτίθεται πως βρισκόταν εκείνη την περίοδο και σε μυστική παράλληλη αποστολή της CIA, η οποία δεν είχε την επίσημη έγκριση του γραφείου. Αυτός που βρέθηκε τώρα, στο Ιράν μέσα? Ναι, αυτός βρέθηκε στο... Ή έφυγε και τώρα που έφυγε και είναι σε ασφαλές μέρος, μας το λένε. Αυτό είναι ένα ερώτημα που μένει να απαντηθεί. Η αλήθεια είναι ότι από πλευρά CIA οι δηλώσεις προφανώς και είναι αρκετά λακωνικές. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ απλώς αναφέρουν ότι επανειλημμένως είχαν αποτανθεί στις αρχές του Ιράν για να βοηθήσουν για τον εντοπισμό του. Εδώ να σημειώσουμε ότι η εξαφάνιση του είχε σημειωθεί όταν υποτίθεται πως βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι, σε αποστολή στα νησιά Κις του Ιράν. Από εκεί και πέρα όμως η CIA αναφέρει πως δεν μπορεί να κάνουν κανένα σχόλιο για την κατάσταση της υγείας του και την ασφάλειά του και ότι παραμένουν προσιλωμένες. Τώρα που βρέθηκε, πού βρέθηκε, στο Ιράν? Στο Ιράν. Και στο Ιράν. Τι, με επίσημη ανακοίνωση του Ιράν βρέθηκε ή με την ανακοίνωση των Αμερικάνων? Με την ανακοίνωση των Αμερικάνων. Το Ιράν τηρήθηκε ηχθείως. Μάλιστα.
αλλά παράλληλα η CIA δεν επιβεβαιώνει τίποτα για την τότε ψυχή. Είναι μια μυστήρια ιστορία, γι' αυτό προσπαθώ και εγώ να καταλάβω τι γίνεται. Γιατί τον καρφώνουν, δηλαδή εμείς έχουμε να στείλει ένα πράκτορα εκεί, το νομίζαμε τον έχετε πιάσει, δεν τον έχετε πιάσει, πιάστε τον. Δηλαδή... Φαίνεται ότι έχει φτάσει σε ένα τέλμα μάλλον η μη επικοινωνία και μη συνεννόηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Από τη στιγμή που δηλώνω ότι κάποιο αντάλλαγμα θα παιχτεί πάλι. Κάτι τώρα. Τέτοιο μάλλον θα είναι. Έχουμε κάτι άλλο έτσι που να είναι ενδιαφέρον. Αυτά θα εντάξει. Είναι, τα πιο Μάρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και να συνεχίσουμε με τη συνειδησογραφία. Έχουμε μια είδηση. Παίχτηκε ένα παιχνιδάκι. Ποιος θα είναι το πρωτοσέλιδο, το ετήσιο πρωτοσέλιδο του Time. Παίχτηκε ένα παιχνίδι ανάμεσα στον Πάπα και στον Σφυριχτράγκια, τον Σνόουντεν. Δηλαδή, μαζεύτηκαν οι δημοσιογράφοι του Time όπως κάθε χρόνο και είπανε ότι ποιος είναι να είναι ο άνθρωπος της χρονιάς. Και φυσικά, φυσικά, ποιον νομίζετε εσείς ότι αποφάσισατε? Όχι τον Σνόουντεν, τον Πάπα. Για τον Σνόουντεν όμως το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε να τον καλέσει ώστε να δώσει επίσημη αναφορά σε επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου για την κατασκοπευτική δραστηριότητα της NSA εν ώψη και μάλιστα της ενησυχίας που έχουν πάρα πολλά μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Οι Ευρωπαίοι, οι συντηρητικοί μάλιστα, φάνηκαν διστακτικοί για να θέλουν να ακούσουν τον Σνόουντεν, αλλά το Λαϊκό Κόμμα, που είναι το κεντροδεξιό, εδώ βλέπουμε ότι άρχισαν και κυκλοφορούν ήδη λεωφορεία που λένε ευχαριστώ πάρα πολύ στο Σνόουντεν. Κυκλοφορούν λεωφορεία που υποστηρίζουν τον Έντουαρντ Σνόουντεν και λένε μάλιστα να επικοινωνήσουν με την ιστοσελίδα και για να δραστηριοποιηθούν και άλλοι άνθρωποι με τη διαδικασία της αποκάλυψης στοιχείων και είναι η αντίδραση που έχει προκαλέσει αυτή η δραστηριότητα των μυστικών αμερικανικών υπηρεσιών. Θα πάμε τώρα σε ένα θέμα που μας ενδιαφέρει απόλυτα. Η Βουλγαρία, η Σλοβενία και η Ουγγαρία, από το έδαφος στον οποίο θα περάσει το μεγαλύτερο τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου South Stream, προτίθενται να δημιουργήσουν ένα ενιαίο μέτωπο για τη στήριξη του έργου. Το Πρωθυπουργός Δημήτρη Μεντβέντιεφ της Ρωσίας στις 10 Δεκεμβρίου είχε συνομιλίες με τον ομόλογο της Σλοβενίας, Αλιόνκα Μπραουτούτσεκ, βασικό θέμα των οποίων ήταν η τύχη του σχεδίου του ρωσικού αγωγού φυσικού αερίου South Stream. Ο Μπρατούτσεκ διαβεβαιώνει ότι η διακυβερνητική συμφωνία Σλοβενίας-Ρωσίας είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια άποψη επανέλαβε σχεδόν επιλέξει ο Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, Ντραγκομίρ Στόινεφ, προχθές, ο οποίος δήλωσε ότι ο South Stream είναι απόλυτα σύμφωνος με τη βουλγαρική νομοθεσία, η οποία με τη σειρά της βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχεία με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ως τώρα τηρούσε ουδέτερη στάση για τον South Stream, την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε απρόσμενα ότι οι δημοκρατικές συμφωνίες, οι διακρατικές συμφωνίες για τον South Stream, που έχουν συναφθεί με 6 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Αυστρία, Κροατία και Ελλάδα, καθώς και με τη Σερβία, δεν είναι εναρμονισμένες με το τρίτο ενεργειακό πακέτο που τέθηκε σε ισχύ το 2009. Έτσι απειλεί να μπλοκάρει τη λειτουργία του αγωγού φυσικού αερίου όταν αυτός κατασκευαστεί. Δηλαδή αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κατασκευαστεί πρώτα και μετά λέει θα τον μπλοκάρει. Η Ευρώπη θα λάβει αέριο, μην έχετε αμφιβολίες, δήλωσε ο Μεντβέντιεφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η νομική θέση της Ρωσίας είναι ισχυρή επειδή οι διεθνείς συμφωνίες έχουν προτεραιότητα έναντι της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστήριξε ο Ρώσος Πρωθυπουργός, η οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θεωρείται ως εθνική χώρα, εθνική οντότητα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός Ρωσίας δεν απέκλεισε την πιθανότητα ενός συμβιβασμού, ο οποίος μπορεί
να έχει νομικό χαρακτήρα ή να αποτελεί ένα συνδυασμό του δικαίου και της οικονομίας. Διπλωματικοί κύκλοι θεωρούν ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το νότιο ρεύμα, το South Stream δηλαδή, συνδέεται πολύ με το γεγονός ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση το παρόν διάστημα προεδρεύει η Λιθουανία, η οποία βρίσκεται σε μακροχρόνια σύγκρουση με την Gazprom, το μεγάλο κολοσσό αυτό το ρωσικό διανομής πετρελαίου και αερίου. Και σύμφωνα με πληροφορημένες πηγές, από τον Ιανουάριο τη θέση της Προεδρεύουσα. Όχι, πληροφορημένες πηγές, όπως από τον Ιανουάριο τη θέση της Λιθουανίας αναλαμβάνει η Ελλάδα, που έχει υπογράψει και η ίδια διακυβερνητική συμφωνία για τον αυγό. Τελικά δεν συμπεριλήφθηκε βέβαια στη διαδρομή του αυγού και επιπλέον ενδιαφέρεται για ρωσικές επενδύσεις όμως. Επίσης, είναι πιθανό να αλλάξει και η σύνθεση στα πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δημιουργείται η εντύπωση ότι η κόντρα γύρω από το South Stream οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην προσωπική τοποθέτηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου για θέματα ενέργειας Γκίντερ Έτιγκερ. Η πενταετή θητεία του Έτιγκερ, όμως, στη θέση του Ευρωπαίου Επιτρόπου ολοκληρώνει το 2015 και είναι ένα χρόνο πριν από την προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας του South Stream. Έχουμε να δούμε πολλά ακόμα γύρω από αυτό το ενεργειακό πρόβλημα. Και τελευταία είδηση, θα πάμε στην Ισπανία, όπου ο πρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Καταλωνίας, Αρτούλ Μας, ανακοίνωσε χτες ότι θα γίνει δημοψήφισμα στις 9 Νοεμβρίου του 2014 για την ανεξαρτησία της Καταλωνίας, παρά την αντίθετη άποψη της Ισπανικής κυβέρνησης, που θεωρεί αντισυνταγματική τη διεξαγωγή αυτού του δημοψηφίσματος. Η Ισπανική κυβέρνηση υποσχέθηκε να μπλοκάρει τα σχέδια. Συμφωνήσαμε να διοργανώσουμε ένα δημοψήφισμα την επόμενη χρονιά, στις 9 Νοεμβρίου του 2014, δήλωσε ο Αρτούρ Μας. Επιθυμείται η Καταλωνία να γίνει ανεξάρτητο κράτος, ναι ή όχι, θα είναι το πρώτο ερώτημα, όπως είπε ο Καταλανός κυβερνήτης. Η Καταλωνία, να εξηγήσουμε, είναι από τις πλουσιότερες αυτόνομες επαρχίες της Ισπανίας, που έχει μιας μορφής ομοσπονδιακό σύστημα και θεωρεί ότι πληρώνει πάρα πολλά στον ομόσπονδο κρατικό προϋπολογισμό για τις άλλες περιοχές, τις φτωχές, όπως είναι η Ανδαλουσία. Με αυτή την είδηση και θα δούμε τι θα γίνει με την κόντρα αυτή της Καταλωνίας με την κεντρική κυβέρνηση της Μαδρίτης στην πρόοδο του χρόνου, γιατί πιστεύω ότι ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο. Έχουμε και άλλη μια περιοχή που θέλει να ανεξαρτηθεί, όχι στην Ισπανία αυτή τη φορά, στο Ηνωμένο Βασίλειο, την γνωστή μας Μεγάλη Βρετανία, το αλίστου μνήμης αυτό, την αλίστου μνήμης Μεγάλη Αυτοκρατορία, που έχουμε τη Σκωτία να θέλει να ανεξαρτοποιηθεί και μάλιστα και αυτή έχει προγραμματίσει δημοψήφισμα για τον επόμενο χρόνο. Θα έχουμε ωραίες ευρωπαϊκές εξελίξεις, αλλά έχουμε μπροστά μας καιρό να τα πούμε. Σας εύχομαι κι εγώ ένα καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε από εβδομάδα. Γεια χαρά σας.